Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Το σημερινό μας θέμα είναι ευαίσθητο και ιδιαίτερο. Όμως εδώ στο κανάλι αυτό δεν φοβόμαστε να μιλήσουμε για δύσκολα θέματα, προκειμένου να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας, τις σχέσεις μας και να εξελιχθούμε και να γίνουμε καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας και να λειτουργούμε, να μάθουμε να λειτουργούμε με τρόπους που, όπως θα έλεγαν οι Εγγλέζοι, they would do us justice, με τρόπους που θα μας έκαναν καλύτερη δικαιοσύνη στη ζωή μας και στις επιλογές μας και βεβαίως στις ερωτικές μας σχέσεις. Στα δύσκολα σε θέλω είναι ο τίτλος. Η φίλη που έχει στείλει αυτό το mail είναι μια φίλη η οποία μου έχει γράψει τον τελευταίο χρόνο 3-4 email και μέχρι τώρα δεν είχα κάνει βίντεο πάνω στο ζήτημά της. Το τελευταίο της mail όμως μου είπε πρέπει να το κάνεις βίντεο, γιατί ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε το μοίρασμα της ιστορίας ζωής της μαζί μου, σε αυτό το τελευταίο mail πάνω στο οποίο θα βασιστεί το σημερινό βίντεο, δόθηκε και μια απάντηση. Μια απάντηση που ήρθε μέσα από τη φύση την ίδια, τη φύση του ανθρώπου, τη φύση του ανθρώπινου σώματος και από την υγεία της. Η φίλη αυτή μου είχε γράψει πέρσι ότι όταν ήταν νεαρή φοιτήτρια είχε γνωρίσει κάποιον άνδρα, ο οποίος ήταν καμιά δεκαριά χρόνια μεγαλύτερός της, με τον οποίο είχαν δημιουργήσει μια σχέση η οποία δεν ήταν όπως την είχε καταλάβει η φίλη. Η φίλη είχε καταλάβει ότι αυτός ο άνδρας ήταν ελεύθερος και ότι την είχε συναντήσει επειδή του άρεσε και ότι είχε δώσει μια πραγματική ευκαιρία να γνωριστούν. Τελικά τότε, στην πολύ αρχή της ζωής της, αυτός ο άνδρας δεν ήταν ελεύθερος, είχε κάτι άλλο παράλληλα, την είχε αφήσει ξαφνικά, της είχε κάνει αυτό που θα λέγαμε εξαφάνιση σαν το φάντασμα, ghosting όπως λέγεται στα αγγλικά. Παντρεύτηκε τη γυναίκα εκείνη με την οποία είχε προηγουμένως σχέση και εντός αγωγικών ή στην πραγματικότητα απατούσε εκείνη τη γυναίκα με τη φίλη. Η φίλη βρέθηκε μόνη, απογοητεύτηκε. Γιατί ήταν ερωτευμένη μαζί του, είχε δεθεί με εκείνον τον άνδρα και στην πορεία παντρεύτηκε και αυτή κάποιον άνδρα ο οποίος της φαινόταν ήταν κατάλληλος για την ίδια. Εκ των υστέρων η ίδια συνειδητοποίησε ότι έκανε μια επιλογή που της φαινόταν ακίνδυνη, αλλά στο τέλος αποδείχθηκε ότι μόνο ακίνδυνη δεν ήταν. Έναν άνδρα ο οποίος είχε θέματα με τη διαχείριση των οικονομικών του, ο οποίος την έβαλε σε δάνεια, την έβαλε σε έξοδα, τρόπον την να εκμεταλλεύτηκε τη δική της σκληρή δουλειά για να φτιάξει αυτός τα οικονομικά του έτσι όπως τα ήθελε. Χώρισαν στο τέλος, βρέθηκε να χρωστάει χρήματα επειδή τον είχε εγγυηθεί, είχε αναλάβει τα έξοδά του και βρέθηκε να ξαναξεκινάει τη ζωή της στη μέση ηλικία, με το παιδί της, μόνη της και να ξαναξεκινάει από την αρχή. Και όταν έμεινε ξανά μόνη, όταν χώρισε δηλαδή από το γάμο της, μέσα από που αλλού, μέσα από τα Facebook και τα Instagram και τα social media, ξανασυνεντήθηκε με εκείνη την πρώτη της αγάπη, εκείνο τον άνθρωπο ο οποίος στην ουσία την είχε κοροϊδέψει τότε, γιατί δεν της είπε «Ξέρεις, εγώ έχω μια άλλη σχέση και τα φτιάχνω και μαζί σου επειδή μ' αρέσεις και αυτό που έχουμε δεν είναι αυτό που νομίζεις». Και σε 3-4 mail που μου είχε στείλει πέρσι, εκείνος ο άνθρωπος την είχε απογοητεύσει ξανά και ξανά και ξανά. Δηλαδή φάνηκε ότι δεν ήταν σοβαρή η πρόθεσή του να επανασυνδεθούν και σοβαρή πρόθεσή του τώρα, σε αυτή την εποχή που βρίσκεται αυτή στη μέση ηλικία και αυτός καμιά δεκαριά χρόνια πάνω από τη μέση ηλικία, να συνδεθεί ουσιαστικά μαζί της. Και μου γράφει πρόσφατα αυτή η φίλη. Θέκλα μου, χαίρετε, καλή χρονιά. Καλή χρονιά και σε σένα. Ξεκίνησα με τον τόπο δίπλα στην ημερομηνία. Μου έγραψε τον τόπο που βρίσκεται, θα τον πω, για προστασία των προσωπικών της δεδομένων και την ημερομηνία 3 Ιανουαρίου 2022. Γιατί θέλω να ξέρεις που είμαι και που βρίσκομαι και πώς είμαι τώρα. Δεν ήθελα να σου στείλω άλλη επιστολή γιατί φοβάμαι πως έγινα λίγο φορτική. Μην πω βαρετή. Όχι, δεν έγινες ούτε φορτική, ούτε βαρετή. Σου είχα απαντήσει με κάποιες προτάσεις στα προηγούμενα mail. Αλλά επειδή η ιστορία σου ήταν λίγο πολύ συνηθισμένη, δεν την έκανα τότε. Άλλωστε κατακλείζεσαι καθημερινά από mail και το κατανοώ απόλυτα. Αλλά εδώ τα πράγματα αλλάζουν ελαφρώς. Μικρή πίστευα πως όλες οι ιστορίες οφείλουν να έχουν ένα happy ending, δηλαδή ένα χαρούμενο τέλος. Τα παραμύθια που μου διάβαζε κάθε βράδυ η μάνα μου με είχαν επηρεάσει βλακωδώς. Να πάλι τα παραμύθια που λέγαμε και στο χθεσινό vlog. Στην αληθινή ζωή τα πράγματα δεν είναι έτσι. Και για να συνεχίσω το τελευταίο μου mail, μετά από μήνες ψυχοθεραπείας, αυτό που σου είχα συστήσει για την ψυχοθεραπεία, το ακολούθησες και χαίρομαι γι' αυτό. Και ενώ ουδέ μία επικοινωνία υπήρξε στο ενδιάμεσο ανάμεσα σε μένα και στο τελευταίο μου εις τριπλούν κατόρθωμα, όπως πολύ χαριτωμένα το είχες θέσει και εσύ κάποτε, γιατί σου είπα, σε ξεγέλασε μια φορά, δεύτερη και τρίτη, τριπλό κατόρθωμα. Ξαφνικά τηλεφώνησε ξανά. Δεν ξέρω γιατί δέχτηκα να εξακολουθήσουμε να μιλάμε. Ίσως γιατί λίγες ώρες πριν είχα διαγνωστεί με καρκίνο. Ίσως γιατί εκείνο το βράδυ αισθανόμουν μόνη και τελείως ανήμπορη. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που δεν μπορούσα να κάνω κάτι γι' αυτό, η πρώτη φορά που έχανα τον έλεγχο και μαζί με αυτόν, δηλαδή μαζί με τον έλεγχο, τη γη κάτω από τα πόδια μου. Είναι σοκαριστικό, είναι τραυματικό να διαγνωστείς με καρκίνο. Πάνω που πήγαινα να πάρω μια ανάσα επαγγελματικά, την ώρα που το παιδί μου με χρειαζόταν περισσότερο από ποτέ στο λύκειο που βρίσκεται, η υγεία μου με πρόδωσε. Δεν ξέρω ακόμη γιατί τον άφησα να μελούσει με νέες υποσχέσεις, με νέα ρόσπου πουλένια όνειρα, παπασπαλισμένα με μπόλικη ζαχαρίτσα. Ίσως γιατί πίστεψα πως φροντίζει για την ψυχική του υγεία και πως οι συνεδρίες με τον ψυχίατρό του και η φαρμακευτική αγωγή τον είχα βοηθήσει να κάνει τη βουτιά στον εαυτό του και να διαπιστώσει τα λάθη που έγιναν. Γιατί πίστεψα πως έχει αισθήματα που τα ανακάλυψε τώρα δα. Ο άντρας αυτός είχε κάποια θέματα ψυχολογικής φύσεως, κάποιους ψυχαναγκασμούς, κάποια τέτοια έτσι θέματα, τα οποία της είχε πει εγώ θα πάω στο ψυχολόγο, τελικά δεν είχε πάει στο ψυχολόγο, είχε πάει σε ψυχίατρο και έκανε συνεδρίες, θα κάνω τη φαρμακευτική αγωγή και θα τα ξεπεράσω. Οι εξελίξεις αργές. Ένα βήμα τη φορά. Έπρεπε να γίνει εγχείρηση. Οι εξετάσεις σχεδόν καθημερινές, επίπονες και στην πλειοψηφία τους πανάκριβες. Διήρκησαν πάνω από μήνα στο ρυθμό του πρωτοκόλλου. Είχε εντοπιστεί στο μαστό. Είχαν πληγεί και οι λεμφαδένες. Μαστεκτομή και λεμφαδενικός καθαρισμός. Το δέχτηκα ψύχραιμα να κάνουν ό,τι θεωρούσαν εκείνοι καλύτερο, τους είπα. Εκείνος μου πρότεινε να έρθει εδώ που μένω, μόνιμα να μείνουμε μαζί. Δεν το συζήτησα καν. Του εξήγησα ότι δεν έβρισκα καλή ιδέα να συγκατοικήσει ένα ζευγάρι πρώτη φορά, υπό τέτοιες συνθήκες, και καλά του είπες, και μάλιστα με ένα παιδί που θα κληθεί να τα δει όλα σε ένα έτος ιδιαίτερα αποφασιστικό για τη δική του ζωή. Μέσα μου κρατούσα μικρό καλάθι και δεν ήθελα να φεθώ και πολύ καλά έκανες. Είχα ήδη βιώσει 3 φορές την απόρριψη από το ίδιο πρόσωπο, έπρεπε αυτή τη φορά να προστατεύσω τον εαυτό μου. Ήμουν σίγουρη μέσα μου, δυστυχώς, ότι δεν θα ενέκρινε εντός εισαγωγικών η αισθητική του τις αλλαγές στην εμφάνισή μου. Μεταξύ μας ούτε που με ενδιέφερε και πολύ μπροστά στην υγεία μου. Πολλό δε μάλλον που με είχαν προειδοποιήσει για προληπτικές χημειοθεραπείες με ό,τι συνέπειες θα είχαν αυτές. Η εγχείρηση έγινε και τα ευρήματα ήταν χειρότερα από όσο νομίζα. Είχαν προσβληθεί πολλαπλοί λεμφαδένες. Έμεινα μια εβδομάδα στο νοσοκομείο. Εκείνος μου είχε ζητήσει να έρθει για να είναι κοντά μου, αλλά δεν το δέχτηκα. Να πω εδώ πως δεν ήταν δυνατό να έρθει, γιατί έπρεπε να μείνει στο σπίτι μου με το παιδί μου, ξενοδοχείο δεν συζητούσε, αλλά και να είναι κάποιος μαζί του στο αεροπλάνο, αφού λόγω των ψυχολογικών του προβλημάτων δεν ήταν σε θέση ακόμη να ταξιδέψει μόνος του, κρίσης πανικού κτλ. Εδώ να πω ότι αν κάποιος άνδρας ή αν κάποια γυναίκα έχει ψυχολογικά ζητήματα, έχει κρίσεις πανικού, έχει ψυχαναγκασμούς, έχει κατάθλιψη ή οποιαδήποτε άλλη ψυχική διαταραχή, αυτό δεν τον κάνει, δεν την κάνει ακατάλληλο για σχέση, εφόσον ο άνθρωπος αυτός αντιλαμβάνεται τα θέματα του και ζητάει βοήθεια από ειδικούς. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιος έχει κάποιο θέμα ψυχικής υγείας δεν είναι κατάλληλος για σχέση. Βέβαια ήταν παρόν στο τηλέφωνο. Μιλούσαμε συνεχώς και όταν επέστρεψα σπίτι έκανε όνειρα. Τι θα κάναμε, μου έλεγε εγώ σ' αγαπάω εσένα. Δεν με ενδιαφέρει η εμφάνισή σου και άλλα τέτοια. Να τελειώνει αυτό, να ζήσουμε επιτέλους μαζί κλπ. Όλα αυτά τα όμορφα μέχρι να βγει το αποτέλεσμα της ιστολογικής που μας υποχρέωσε σε χημειοθεραπείες πολύμηνες, ακτινοβολίες, ορμονοθεραπείες και όλα τα καλά του Θεού, αγάπη μου. Μήπως και αποφύγουμε άλλες μεταστάσεις, αφού τουλάχιστον η ασθένεια δεν ήταν επιθετική ούτε γονιδιακής μορφής. Καλό αυτό. Δεν προϋπήρχαν δηλαδή περιστατικά ποτέ στην οικογένειά μου. Από τη στιγμή που ο νέος των 60 φεύγα άκουσε τα νέα, μου αρέσει το χιούμορ σου, άρχισε αργά αλλά σταθερά να απομακρύνεται κάθε μέρα και λίγο. Πήγε για το διάστημα των Χριστουγέννων να μείνει σε ένα φίλο του, από όπου δεν μπορούσαμε, έλεγε, να μιλάμε συχνά, γιατί το σπίτι ήταν μικρό και ο φίλος του μπαινόβγαινε. Έτσι περιοριστήκαμε σε 1-2 τηλέφωνα 5 λεπτά την ημέρα και κάποια σκόρπια μηνύματα. Εδώ να πω ότι δεν είμαστε και σίγουροι ότι θα σε κάποιο φίλο του, Το πρώτο καμπανάκι όμως μου είχε χτυπήσει νωρίτερα, όταν πριν μείνει στο φίλο του, που ακόμη πιστεύαμε πως οι θεραπείες θα ξεκινούσαν μετά τις γιορτές και ακόμη ουσιαστικά ανάρωνα από την εγχείρηση, εκείνος μου ζήτησε, επέμενε μάλιστα, να ταξιδέψω εκεί που ζει για να είμαστε μαζί αυτές τις μέρες. Με τη σειρά μου το αντιπρότεινα να έρθει εκείνος, αφού εγώ ήμουν σε αυτή την κατάσταση. Η απάντηση ήρθε χωρίς σκέψη από πλευράς του. Σιγά μην έρθω εγώ να κολλήσω κορονοϊό. Ασχολίαστο. Μετά λοιπόν την πρώτη μου χημειοθεραπεία που έγινε τελικά επειγόντως μέσα στις γιορτές, όταν είδε πως 2 μέρες ήμουν χάλια στο κρεβάτι, την τρίτη πια μέρα μου ανακοίνωνε πως εμείς οι δύο δεν μπορούμε να είμαστε μαζί και πρέπει να το δω κι εγώ. Δεν είχα τη δύναμη ούτε να τον βρίσω εκείνη τη στιγμή. Του θύμισα μόνο όσα εκείνος έλεγε αυτό το διάστημα των προηγούμενων 4 μηνών. Η απάντησή του, ναι, αλλά νόμιζα πως δεν θα ήταν τόσο μακρύς ο δρόμος. Νόμιζα θα διαρκούσε λιγότερο. Με αφορμή τα παραπάνω, αλλά και το σημείο που αναφέρει σε ένα άρθρο της γνωστή δημοσιογράφος που έχει ξεπεράσει και εκείνη τον καρκίνο και διάβασα πρόσφατα, ότι δηλαδή πολλοί είναι οι σύντροφοι που σε τέτοιες στιγμές κουράζονται να ακούνε συνέχεια για ασθένειες και την κάνουν για άλλες πιο υγιείς αγκαλιές, θα ήθελα, Θέκλα μου, πέρα από τη δική μου εμπειρία, που όμως μπορώ να πω πως ήμουν προετοιμασμένη, το δε πισωγύρισμα μου έχει να κάνει με κενά δικά μου που θα τα δούμε παρακάτω στη ψυχοθεραπεία και καλά θα κάνετε, αγάπη μου, την οποία δεν έχω σταματήσει και καλά έκανες που μου έχει σταματήσει, να μιλήσεις λίγο περισσότερο για τις περιπτώσεις όπου ο σύντροφος σ' αφήνει στα δύσκολα, στα πολύ δύσκολα μιας ασθένειας όπως ο καρκίνος. Σαν και αυτόν και άλλοι, όχι μόνο αυτός, και άλλοι. Και άλλες. Νομίζω ότι εκπροσωπώ πολλές γυναίκες που σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό βίωσαν ή βιώνουν αυτό το συναίσθημα της εγκατάλειψης τη στιγμή που έχουν περισσότερο ανάγκη από κάποιους ανθρώπους. Στη δική μου περίπτωση ευτυχώς έχω φίλους που μου στέκονται στα δύσκολα. Χαίρομαι γι' αυτό. Αλλά σίγουρα υπάρχουν περιπτώσεις πολύ πιο τραγικές. Νομίζω πως ένα τέτοιο βλοκ θα είχε πραγματικά κάποια χρησιμότητα. Όσο για μένα ξαναδιαγράφω και πάω παρακάτω. Και καλά κάνεις αγάπη μου και θα ήθελα αυτή η διαγραφή να είναι οριστική αυτή τη φορά. Προτεραιότητα μου να ζήσω. Και είμαι σίγουρη πως θα τα καταφέρω. Και εγώ είμαι σίγουρη πως θα τα καταφέρω. Στο νιώθω. Το χρωστάω στον εαυτό μου και στο παιδί μου και σ' όσα δεν έχω προκάμει να κάνω. Μόνο που τώρα ξέρω πως θα πορευτώ. Γιατί τέτοιες εμπειρίες σε κάνουν να αγαπήσεις πραγματικά τον εαυτό σου. Είσαι διαμάντη, φίλη. Είσαι δύναμη. Είσαι φλόγα. Είσαι. Μου το έστειλε αυτό και της είπα εντάξει θα το κάνω vlog και το έβαλα στη σειρά γιατί θυμάστε ότι ήμουνα σε διακοπές 3 Ιανουαρίου, χθες 10 Ιανουαρίου 2022 επανήλθε από τις διακοπές και ελπίζω να το βλέπετε κι εσείς ότι έχω τη διάθεση να επανέλθω δυναμικά στο 2022 στο κανάλι μας και στα βίντεο μας. Μου στέλνει προχθές η φίλη άλλο ένα email, το οποίο δεν μπορώ παρά να το διαβάσω και μετά θα σχολιάσω. Θέκλα μου, δεν ήθελα να σου ξαναστείλω, αλλά δεν βάσταξα μετά τις νέες εξελίξεις με τον ακατανόμαστο. Λοιπόν, αυτός συνέχισε να μου στέλνει μηνύματα για να μου λέει πως ήταν στο κρεβάτι με τη μέση, πως πέθανε μια συγγενής του από κορονοϊό, πώς αρρώστησε το παιδί του κλπ. Ρίχνοντας πόντες, πόσο χάλια είναι και πόσα λάθη είχε κάνει στη ζωή του. Μόνιμη επωδός και παλαιότερα για να τονίσει πόσο λάθος ήταν η σχέση μας. Το απαντούσα σχεδόν πλέον μονολεκτικά ή το ρωτούσα απλώς με δύο λέξεις πώς πάει η υγεία του. Ναι, έπρεπε εσύ να ρωτάς αυτόν πώς πάει η υγεία σου, εσύ που έχεις κάνει μαστεκτομή, που έχεις κάνει τις χημειοθεραπείες και λοιπά και τις ορμονοθεραπείες και λοιπά και λοιπά, να το ρωτάς αυτόν πώς είναι η υγεία του. Α, δεν πάμε καλά. Εκείνος για τη δική μου υγεία πλέον κουβέντα. Μπορώ να πω πως δεν με έχει θυμώσει. Και έρχεται σήμερα μια κοινή φίλη που μένει κοντά στο σπίτι του να μου επιβεβαιώσει όσα υποψιαζόμουν, αλλά δεν ήθελα με τίποτα να πιστέψω. Τον είχε δει τη μέρα που υποτίθεται ήταν κλινήρη στο σπίτι ενός φίλου του, στο αυτοκίνητο του κάτω από το δικό του σπίτι με ύπαρξη 35 εθέρια. Τη λυπάμαι εγώ την κοπέλα. Πραγματικά τη λυπάμαι την ύπαρξη την 35 την εθέρια. Τη λυπάμαι. Και αυτή κρίμα είναι που μπλέξε με αυτό. Από ό,τι μου είπε, έκανε πως δεν την είδε την κοινή φίλη και απέφυγε να τη χαιρετήσει. Μου είπε πως τον είδε πολύ αλλαγμένο, κομψό, ξανανιωμένο. Καμία σχέση δηλαδή με αυτό που το ίδιο βράδυ σε μήνυμα του μου περιέγραφε. Τα συμπεράσματα δικά σου. Και δικά σου, κόρη, τα συμπεράσματα. Όχι μόνο δικά μου. Και δικά σου. You fool me once, λένε οι Εγγλέζοι. You fool me twice. Εγγλέζοι, όταν με ξεγελάσεις μια φορά, είναι δικό σου το φταίξιμο. Όταν με ξεγελάσεις 2 και 3 και 4 τώρα, είναι δικό μου. Λοιπόν. Έχουμε ξεχάσει, νομίζω, πολλοί από εμάς και πολλοί άνθρωποι στη σημερινή εποχή, τι σημαίνει αγάπη. Τι σημαίνει αγαπάω έναν άνθρωπο, τον εκτιμώ αυτόν τον άνθρωπο, τον σέβομαι αυτόν τον άνθρωπο και τον αγαπάω ολόκληρο όπως είναι. Με τα μαλλιά του, χωρίς τα μαλλιά του. Με το στήθος του, χωρίς το στήθος του. Με την υγεία του, χωρίς την υγεία του. Θέλει πραγματικά πνευματικότητα για να μπορείς να αγαπάς έναν άνθρωπο και στις χαρές του αλλά και στις λύπες του και στις καλές του στιγμές αλλά και στις κακές του στιγμές. Όταν οι κακές στιγμές ενός ανθρώπου έχουν να κάνουν με την υγεία του, έχουν να κάνουν, όπως στην περίπτωση αυτή, με τη φίλη που διαγνωστήκε με καρκίνο, με επεμβάσεις, με χημειοθεραπείες, με τέτοια. Και οι κακές του στιγμές δεν είναι κάτι το οποίο μας κάνει ο άλλος επίτηδες για να μας κακοποιήσει εμάς ή από αναισθησία κάνει πράγματα που μας στενοχωρούν. Δεν φταίει, άνθρωπέ μου, η κοπέλα που έπαθε καρκίνο, δεν φταίει η κοπέλα που έκανε εγχείρηση, δεν φταίει η κοπέλα που κάνει χημειοθεραπείες, δεν φταίει η κοπέλα που είναι στο κρεβάτι, δεν φταίει η κοπέλα που έχασε την εμφάνισή της παροδικά, γιατί παροδική είναι η οποιαδήποτε έτσι, επίπτωση έχει στην εμφάνιση κάποιου ανθρώπου καρκινοπαθούς η θεραπεία του, είναι παροδική, επανέρχεται ο άνθρωπος μετά και θα επανέρθεις και εσύ φίλη, δεν το κάνει επίτηδες. Τη συνέβη και τη κοπέλα. Τώρα, γιατί τη συνέβη και μπορεί να έχει βάλει και εσύ το χεράκι σου και το ποδαράκι σου και δεν ξέρω εγώ τι άλλο κομμάτι του σώματός σου. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο μέσα από αυτή την ιστορία που γι' αυτό τον λόγο επέλεξα να τη διαβάσω. Είναι ξεκάθαρο ότι η επιμονή μας σε δυσλειτουργικά μοτίβα σχέσεων, ότι η επιμονή μας να θέλουμε να ελπίζουμε και να περιμένουμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος μας έχει αποδείξει από την πρώτη φάση της γνωριμίας μας, που σου είχε αποδείξει σε ένα φιλενάδα πριν 20 χρόνια αυτός, πριν 30 χρόνια αυτός, σου είχε αποδείξει ότι είναι αναξιόπιστος και ότι δεν σε σέβεται εσένα και δεν σέβεται τις γυναίκες γενικότερα, γιατί δεν σεβάστηκε ούτε και τη σύντροφο που είχε όταν την απατούσε μαζί σου και σένα σε κοροϊδεύε πως ήσουν η μοναδική του αγάπη, ενώ όχι. Είναι καταστροφικό για την υγεία μας να επιμένουμε, να ξαναδοκιμάζουμε και να ξαναδοκιμάζουμε με έναν άνθρωπο που μας έχει αποδείξει την αναξιοπιστία του. Είναι καταστροφικό. Οι προβληματικές σχέσεις, οι τοξικές σχέσεις, οι κακοποιητικές σχέσεις επιδρούν καταλυτικά με αρνητικό τρόπο πάνω στην υγεία μας. Νομίζω ότι όλοι μας μπορούμε να το καταλάβουμε θεωρητικά αυτό και άμα το σκεφτούμε καλά, θα ξέρουμε διάφορους ανθρώπους στο περιβάλλον μας, ανθρώπους τους οποίους γνωρίζαμε διαχρονικά και ξέραμε ότι, για παράδειγμα, αυτός ο άνδρας ζει με μια γυναίκα που είναι καταπιεστική, με μια γυναίκα που του τα έχει πρίξει, για να χρησιμοποιήσω όρους, της καθομιλουμένης, είναι σε ένα γάμο χωρίς αγάπη, σε ένα γάμο χωρίς έρωτα, χωρίς σεξ, χωρίς σεβασμό, και αντέχει αυτός ο άνθρωπος εκεί και είναι ήρωας και είναι μάρτυρας και μένει εκεί για τα παιδιά του, για να είναι σωστός οικογενειάρχης κλπ. Και μετά βγάζει έναν καρκίνο και πάει στο καλό και λέμε μάνα μου τον καημένο, ήταν άτυχος που αρρώστησε. Γιατί είπα παράδειγμα ανδρός, γιατί συνήθως τείνουμε να θεωρούμε πως μόνο οι γυναίκες κακοποιούνται μέσα στις σχέσεις και στους γάμους τους και οι άνδρες δεν κακοποιούνται. Κακοποιητής και παλιόπαιδο μπορεί να είναι και άνδρας, μπορεί να είναι και γυναίκα. Δεν είναι μόνο οι άνδρες που φέρονται άσχημα σε γυναίκες, υπάρχουν και γυναίκες που φέρονται άσχημα σε άλλες γυναίκες και φέρονται άσχημα σε άνδρες. Γι' αυτό το λόγο στο κανάλι αυτό έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το γεγονός ότι με κάποιους ανθρώπους δεν βγάζεις άκρη, και όταν δεν βγάζεις άκρη με αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή όταν στη σχέση που έχεις μαζί τους πιάνεις τον εαυτό σου να ταλαιπωρείται, να βασανίζεται, να κακοποιείται, και ενώ προσπαθείς να κρούσεις τον κόδωνα του κινδύνου, ενώ μιλάς ξεκάθαρα για το ότι αυτό που κάνεις και το άλλο που κάνεις και το άλλο που δεν κάνεις με ενοχλεί, δεν δέχομαι αυτό που συμβαίνει στη σχέση μας. Όταν προσπαθείς να οριοθετήσεις, όπως είδαμε και στο χθεσινό vlog, και βλέπεις ότι ο άλλος ή η άλλη δεν καταλαβαίνει, δεν υπάρχει άλλη λύση από τη διάλυση αυτής της σχέσης. Κάποιες φορές οι χωρισμοί είναι σωτήριοι και για τη σωματική αλλά και για τη ψυχική υγεία των ανθρώπων. Οι χωρισμοί από γάμους, οι χωρισμοί από ερωτικές σχέσεις, οι χωρισμοί από φιλίες και ακόμη και οι χωρισμοί από οικογενειακές σχέσεις, η αποστασιοποίηση από κάποιους συγγενείς μας. Πόσες φορές έχουμε πει ότι αν έχουμε μια σχέση κακοποιητική που είναι μέσα στην οικογένεια, αν οι γονείς μας δεν μας σέβονται και ψυχικά δεν μας συμπεριφέρονται με τρόπους οι οποίοι να είναι ανάλογοι της ηλικίας μας, της θέσης μας και της σχέσης μας, μπορεί να χρειαστεί να κόψουμε σχέσεις και από τους γονείς μας. Στην συμμετοχή είχαμε διαβάσει μεταξύ άλλων και το βιβλίο «Τοξικοί γονείς». Και έχουμε πει πολλές φορές ότι και με το γονιό σου τον ίδιο κόβει σχέση, αν η σχέση με αυτόν τον άνθρωπο είναι πηγή συνεχούς απογοήτευσης, στενοχώριας και αρνητικότητας. Τι σημαίνει η λέξη τοξικότητα? Σημαίνει κάτι που σε δηλητηριάζει. Όταν δηλητηριάζεται η ψυχή, αναπόφευκτα δηλητηριάζεται και το σώμα. Και αρκετές ψυχικές διαταραχές, όπως και πολλές αν όχι όλες τις σωματικές ασθένειες, επηρεάζονται από τέτοιους παράγοντες. Η ψυχολογία της υγείας, που είναι ένας τομέας της ψυχολογίας, ασχολείται επισταμμένα με τη σχέση που έχουν το άγχος, το στρες, η στενοχώρια και γενικότερα τα αρνητικά συναισθήματα με την ανάπτυξη και την εξέλιξη σωματικών ασθενειών. Οπότε, όχι μόνο κάποιοι άνθρωποι που είναι χωρίς πνευματικά ερίσματα, χωρίς ανθρωπιά, χωρίς καλοσύνη, θα εγκαταλείψουν τον σύντροφο τους, τη σύντροφο τους, όταν αυτός διαγνωστεί με μια σοβαρή ασθένεια, αλλά στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι ίδιοι παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτής της ασθένειας, ή στην εμφάνιση αυτής της ασθένειας, ή στη δημιουργία αυτής της ασθένειας. Χωρίς να σημαίνει ότι όποιος διαγνώσκεται με καρκίνο το έχει πάθει λόγω της γυναίκας του, λόγω του άνδρα του. Δεν είναι αυτό που λέμε. Δεν είναι αυτό που λέμε. Σαφώς υπάρχουν και περιπτώσεις που υπάρχει κληρονομικότητα σε κάποιες παθήσεις. Εδώ η φίλη ανέφερε στο γράμμα της ότι δεν είναι γενετικός ο δικός της καρκίνος, δεν είχε εμφανιστεί προηγουμένως στην οικογένειά της. Σε κάποιες άλλες οικογένειες υπάρχουν γονίδια που προδιαθέτουν για διάφορες ασθένειες. Δεν μπορώ να ξέρω για τον καθένα ξεχωριστά που διαγνώσκεται με κάποια ασθένεια ποια μπορεί να είναι η αιτία της ασθένειας, και δεν υπάρχει πάντα μόνο μία αιτία. Συνήθως είναι πολύ παραγοντικές οι αιτίες για τη δημιουργία και την ανάπτυξη και την εξέλιξη κάποιων ασθενειών. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι αν ένας άνθρωπος ζει όσο το δυνατό πιο ήρεμα, πιο γαλήνια, πιο χαρούμενα, πιο ισορροπημένα, χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις, χωρίς στενοχώριες, χωρίς ζόρια, χωρίς να καταπιέζεται αυτός ο άνθρωπος, τόσο η ψυχική όσο και η σωματική του υγεία θα είναι σε πολύ καλύτερο σημείο. Και ότι αν ένας άνθρωπος είναι ασθενήσει, αν ένας άνθρωπος εμφανίζει κάποια ασθένεια, σοβαρή ή όχι, εάν η ψυχική του κατάσταση είναι καλύτερη, εάν έχει στήριξη από το περιβάλλον του, αν έχει κατανόηση από το περιβάλλον του, αν παίρνει αγάπη από το περιβάλλον του και συμπαράσταση, η πορεία της εξέλιξης ασθένειας του θα είναι πολύ καλύτερη. Οπότε, νομίζω ότι τα μηνύματα που βγαίνουν από την ιστορία της φίλης είναι πολλαπλά, έχουν να κάνουν με την προστασία της ψυχικής και σωματικής μας υγείας από το να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε υγιείς σχέσεις με ανθρώπους οι οποίοι μας έχουν αποδείξει επανειλημμένως ότι δεν μπορούν να σχετιστούν υγιώς με εμάς και ενδεχομένως και με άλλους ανθρώπους, αλλά μας ενδιαφέρει με εμάς ότι δεν μπορούν να σχετιστούν υγιώς, και ότι η εμφάνιση και η ανάπτυξη σοβαρών ασθενειών σε έναν άνθρωπο μπορεί να είναι να αποτελέσει το έναυσμα για να αναθεωρήσει τη ζωή του, να αναθεωρήσει τις επιλογές της ζωής του και να επιλέξει τον εαυτό του ως προτεραιότητα και την ψυχική και σωματική του υγεία ως προτεραιότητα στη ζωή του. Και δεν θα χάσεις και κανένα σπουδαίο άνθρωπο. Αν πεις ότι από τώρα που έχω διαγνωστεί με καρκίνο και τώρα που κάνω θεραπεία για μια τόσο σοβαρή ασθένεια όπως ο καρκίνος, αποφασίζω να βάλω τον εαυτό μου και την υγειά μου και τα παιδιά μου και την πνευματική μου πορεία και εξέλιξη πάνω απ' όλα, και δεν θα ανέχομαι κανείς άνθρωπος, είτε σε φιλική, είτε σε ερωτική, είτε σε οικογενειακή, είτε σε επαγγελματική σχέση, να με κοροϊδεύει, να με εμπέζει, να λέει πράγματα που να μην τα εννοεί, να μου ανεβάζει τις ελπίδες μου ότι θα ζήσουμε κάτι όμορφο και μετά να με πετάει σαν στημένη λεμονόκουπα μετά που θα πάρει την επιβεβαίωσή του. Αν πάρουμε τέτοιες αποφάσεις δεν θα χάσουμε κάποιον σπουδαίο άνθρωπο από δίπλα μας, απλώς θα χάσουμε την ευκαιρία, θα κερδίσουμε που κάποιοι άνθρωποι που είναι παίχτες και περιπαίχτες και εμπαίκτες των άλλων δεν θα μπορούν να ασχοληθούν με εμάς. Ας περιχαρακώσουμε τη ψυχική και σωματική μας υγεία, και η πραγματική αγάπη φαίνεται στα δύσκολα και στα πολύ χαρούμενα. Ένας άνθρωπος που μας αγαπάει πραγματικά και που μπορεί αυτός ο άνθρωπος να αγαπήσει, γιατί πρόκειται για έναν ισορροπημένο άνθρωπο, πνευματικό άνθρωπο, ολοκληρωμένο άνθρωπο, θα μας σταθεί στη δύσκολη μας ώρα και θα σταθεί δίπλα μας χαρούμενος και περήφανος για μας και στις ωραίες μας ώρες. Και στα εύκολα και στα δύσκολα σε θέλω. Σε θέλω ολόκληρο, σε θέλω ολόκληρη. Σε θέλω πραγματικό άνθρωπο. Σε θέλω έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεσαι ως ενήλικας να σχετιστείς μαζί μου ισότιμα. Έρχεσαι να δώσεις και να πάρεις αγάπη. Έρχεσαι με σκοπό να αγαπήσεις και να αγαπηθείς. Όχι με σκοπό να πάρεις επιβεβαίωση, να νιώσεις ωραία για λίγο, να εκμεταλλευτείς ίσως συναισθηματικά τα αισθήματα που έχω για σένα και μετά να την κάνεις με ελαφρά πηδηματάκια. Τι να πω για αυτόν τον άνθρωπο, φίλοι μακριά. Είναι ένα ψέμα από πάνω κάτω, φίλοι μακριά. Έχεις την αγάπη από όλους εμάς εδώ στο κανάλι, τις ευχές μας, τις προσευχές μας για ανάρρωση, για στερέωση της υγείας σου. Εύχομαι και για το παιδί σου τα καλύτερα και καλωσόρισες στη νέα σου ζωή που δεν θα αφήνεις κανένα να εμπέζει, να παίζει και να περιπέζει την νοημοσύνη σου, την υγεία σου και την ανθρωπιά σου. Σε φιλώ.